Θα μιλήσουμε τώρα για κάτι που πονάει πάρα πολύ και πάρα πολύ βαθιά. Πολύ μεγάλο κομμάτι. Γι' αυτό αφορά τις ψυχικές διαταραχές. Γιατί οι ψυχικές διαταραχές εδράζονται στον ψυχικό πόνο. Και ο ψυχικός πόνος δεν είναι άγνωστος σε κανέναν από εμάς. Απλά το πόσο ψυχικός πόνος, επειδή οι άνθρωποι είμαστε ευάλωτα ψυχικά, η ψυχική μας ανθεκτικότητα δοκιμάζεται καθημερινά από τότε που γεννιόμαστε. Το πόσο ψυχικός πόνος μετατρέπεται σε ψυχική διαταραχή όμως, και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, θα το δούμε κρατώντας στο μυαλό μας το τέλος της προηγούμενης διαφάνειας. Ότι ο Μπρέχτ έλεγε ότι ένας υγειονομικός πρέπει να ρωτάει τρία πράγματα. Να ρωτά, να ρωτά και να ξαναρωτά για τις κοινωνικές συνθήκες. Βρισκόμαστε μπροστά σε αντιδραστικές τομές της δημόσιας υπηρεσίας υγείας και σε μια τεράστια επίθεση απέναντι στην ψυχική ασθένεια, απέναντι στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αρρωσταίνει ψυχικά. Η κυβέρνηση, όπως ανέφερε και στην αρχή και συγκεκριτικά ο σύντροφος ο Γιώργος Σιδέρης, προετοιμάζεται να φέρει ένα νόμο, έχει διαρρεύσει σε προσχέδιο νόμο, ένα νόμο τον οποίο τον ονομάζει ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Και είναι πραγματικά ο τίτλος έτσι όπως το λέει. Ολοκλήρωση μιας πορείας 35 χρόνων, στην οποία αναπτύχθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν, διαγκώθηκαν στο κομμάτι της κοινωνικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχικής υγείας οι γνωστές ΜΚΟ, και αφού τώρα φτάσαν σε σημείο τεράστιας διόγκωσης, έχουν σκοπό για να υπηρετήσουν το στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την κοινή λειτουργία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε μια ενιαία αγορά, να συνενώσουν σε επίπεδο υπέρ, σε μια τεράστια γεωγραφική έκταση, τις δημόσιες ψυχιατρικές δομές, τις δομές που λειτουργούν οι ΜΚΟ, αλλά και τις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, σε ένα ενιαίο δίκτυο δομών, το οποίο θα λειτουργεί με τους ίδιους ιδιωτικο-οικονομικούς κανόνες. Στα Γιάννα αυτό εκφράστηκε σταδιακά με τους εξούς τρόπους. Με τη σταδιακή συρρήκνωση του ψυχιατρικού τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Χατζηκόστρα. Ενώ προβλεπόταν η ανάπτυξη 10 κλινών ψυχιατρικής, ανεψυχιατρική κλινική, αυτή ήταν τότε εγκαταλείφθηκε από όλες τις διοικήσεις. Είχαμε το κλείσιμο της κοινωνικής υπηρεσίας κατήγοντος υγείας του ψυχιατρικού τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Χατζηκόστρα. Και πριν από 3 χρόνια την παραχώρηση του κέντρου ψυχικής υγείας που λειτουργούσε επί 30 χρόνια, του ξενών αποκατάστασης και το εργαστήριο προεπαγγελματικής και προεπαγγελματικής κατάρτισης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Θα έλεγε κανείς δημόσιοι τομές πήγαν σε ένα άλλο δημόσιο νοσοκομείο. Δεν ήταν αυτός ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός ήταν η μεταφορά του κέντρου ψυχικής υγείας ήταν για να στεγαστεί εκεί η μονάδα έγκυρης παρέμβασης στην ψύχωση, μια πρωτοπόρα, η πρώτη πανελλαδικά μονάδα έγκυρης παρέμβασης που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, για να, την οποία πάρθηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ψυχιατρική Κλινική και μεταφέρθηκε σε μια ΜΚΟ. Ο διευθυντής της κλινικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΚΟ, πήρε τη μονάδα και ενοικιάστηκε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας με 2.500 ευρώ το μήνα για να εγκατασταθεί μια ΜΚΟ. Και από εκεί πέρα οι άλλες υπηρεσίες, οι δημόσιες, δεν αναπτύχθηκαν καθόλου. Αυτή η 13η παραχώρηση χώρου από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, δηλαδή από το Δημόσιο Νοσοκομείο, σε μια ΜΚΟ, ήταν ουσιαστικά ένα πρόπλασμα αυτό που προβλέπει και το νομοσχέδιο τώρα το καινούριο, του Βαρτζόπουλου, για τη λειτουργία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όπου μαζί είναι και το προσωπικό τη κρατική δομή, δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι τη ΜΚΟ, συλλειτουργούν σαν ένα νέο σύνολο. Και αυτή η δοκιμή ήταν που προετοίμασε τον προτεργάτη του διευθυντή μια κρατική κλινική για να μπορέσει να έχουμε την εξέλιξη στο καινούριο αυτό το νόμο που σα είπα πριν. Χάρη στο ΚΚΕ αναδείχθηκε όλη αυτή η ιστορία, έγινε παρουσία στην Βουλή, βγήκαν ανακοινώσεις και οδήγησε να ξεβρακωθεί ουσιαστικά και ο τομέας υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο διευθυντής της κλινικής και προτεργάτης αυτής της ιστορίας ήταν σύμβουλος του Υπουργού Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σαφού, όπως και στέλεχος της τότε κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και ψυχίατρος του Σταγιάννου. Αυτό οδήγησε στην εγκατάλειψη της ψυχιατρικής κλινικής, που έχει 10 κλίνες οξύων περιστατικών και φιλοξενία πολυφυπόρια Ελλάδα και 22 κλίνες στην ανοιχτή κλινική για πιο ήπια περιστατικά, οι οποίες έχουν μονίμως 120% πληρότητα. Το νοσηλευτικό προσωπικό αποψηλώθηκε μέσα στην πανδημία. Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές, οι οποίοι ήθελαν να εκπαιδευτούν χωρίς κανένα πρόγραμμα εκπαίδευση, δεν έρχονταν κανονικά μέσα στη διαδικασία εργασίας του προσωπικού, χωρίς εργοθεραπευτή, χωρίς φυσικοθεραπευτή, χωρίς καμία απασχόληση των ασθενών, ένας νεκρός χρόνος που κυλάει μέσα σε μια ψυχιατρική κλινική. Την ίδια στιγμή όμως, αυτή η μεταφορά της μονάδας στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας έγινε μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα. Καινού, Ταμείο Ανάκαμψης.
που θα σας πω παρακάτω. Ας δούμε όμως λίγο την έκταση του προβλήματος και για ποιο πράγμα να συζητάμε. Ένας από τους ανθρώπους παγκοσμίως πάσχουν από μια ψυχική διαταραχή. Η αυτοκτονία παραμένει κύρια αιτία θανάτου στους νέους ανθρώπους. Σε κάθε 20 απόπειρες αυτοκτονίας αντιστοιχεί ένας θάνατος και ένας θάνατος στους 100 οφείλει της αυτοκτονίας. Οι ψυχικές διαταραχές είναι κύρια αιτία πολλαστέλων ετών λόγω αναπηρίας. Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με σχιζοφρένεια, την πιο βαριά ψυχική διαταραχή, είναι 10 έως 20 χρόνια μικρότερο από τον γενικό πληθυσμό. Την περίοδο της πανδημίας είναι πάρα πολύ κομβική στιγμή της πανδημίας, γιατί άφησε το βαρύτερο αποτύπωμα στο κομμάτι των ψυχιατρικών διαταραχών του γενικού πληθυσμού. Η ήδη πεπερεμένη ψυχική υγεία του πληθυσμού επιδεινώθηκε δραματικά. Υπολογίζεται ότι πριν την εκδήλωση της πανδημίας περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, το 1% του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο, από τα οποία 84 εκατομμύρια στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπασαν από κάποια διαταραχή. Μόνο το πρώτο χρόνο της πανδημίας οι εγχώριες καταθλιπτικές διαταραχές αυξήθηκαν κατά 25%. Θυμάστε την ανέβρεση στα λίμματα, αύξηση των ποσοστών πολυμάτων κοκαίνες, αύξηση των ηρεμιστικών και γενικά όχι η πανδημία, αλλά ο τρόπος χειρισμού της πανδημίας με έναν άκρος ταξικό οικονομικό τρόπο, γιατί δεν αντιμετωπίστηκε με υγειονομικά μέτρα, αλλά με μέτρα καταστολής για να επιτευχθεί η αποστασιοποίηση, αλλά αποστασιοποίηση με καπιταλιστικό τρόπο. Μόνο στον ελεύθερο χρόνο του εργάτη. Γιατί στον χρόνο στον οποίο νοικιάζεται την εργασία του στον εργοδότη, εκεί στα εργοστάσια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν υπήρχε κανένα απολύτως μέτρο. Για να απαντήσουμε και τώρα αναδρομικά, τι κυριάρχησε τότε. Η οικονομική λογική ή η ιατρική λογική. Απολύτως οικονομική. Το αποτύπωμα του βαρύ που άφησε η πανδημία, το οποίο είχε προβλεφθεί από πάρα πολλούς επιστήμονες της δημόσιας εθνικής, επιδημιολόγους, οδήγησε να μέσα του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του να συγκρατήσει την τεράστια πτώση παραγωγικότητας που προβλεπόταν, να επενδυθούν 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του προγράμματος Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υγεία για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας για το διάστημα 2021-2027. Το ποσό αυτό επιβεβαιώνει κατά πολύ το προηγούμενο 7 ετές πρόγραμμα των 431 εκατομμυρίων. Και είναι και για να συγκρατήσει το τεράστιο αποτύπωμα της χειροτέρευσης δραματικής ζωής της εργατικής τάξης και του λαού και λόγω των επανειλημμένων οικονομικών κρίσεων και λόγω της πανδημίας, αλλά και για να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να μπορέσει να πάσει ιδιότητας και να ιδιωτικοποιήσει το σύστημα υγείας όπως αναφέρεται και στην εισήγηση. Έτσι, το Υπουργείο Υγείας με πρόσκληση του ήδη από την 2022 έδωσε χρηματοδότηση με 66 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι δημόσιες δομές όμως, αλλά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΜΚΟ, ιδιώτες, για να αναπτύξουν πάνω από 100 και πλέον μονάδες ψυχικής υγείας. 100 και πλέον μονάδες ψυχικής υγείας που αφορούσαν την κοινότητα. Για την πρόληψη της ψύχωσης, την αντιμετώπιση του burnout του εργασιακού, για την αντιμετώπιση της άνοιας και για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Και θα λέγει κανείς ότι το να αναπτύσσεται πρωτοβάθμια φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα είναι καλό. Να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι αναπτύσσεται αποκλειστικά σχεδόν από ΜΚΟ. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, που σας έλεγα πριν για την άνοιξη των μοχών αυτών των 100 των κοινωνικών, για πρώτη φορά προβλέπεται να μην χρηματοδοτείται στέγαση. Οπότε οδήγησαν τις ΜΚΟ σε συνεργασίες με δημόσιες φορείς, δήμους, νοσοκομεία και βάλανε ως πρόπλασμα του καινούριου νόμου αποκλειστικής λειτουργίας τα δημόσια νοσοκομεία να διευκολύνουν ΜΚΟ. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έδωσε σε μια ΜΚΟ χώρο στο κέντρο ψυχικής υγείας το οποίο νοικιάζει. Το ίδιο πράγμα έγινε και στην Ιγουμενίτσα, όπου το εκεί νοσοκομείο έδωσε χώρο σε μια μονάδα, μια ΜΚΟ για την αντιμετώπιση της άνοιας, χώρο που στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας. Εδώ και 15 χρόνια λοιπόν, αυτό το κομμάτι της κοινωνικής κοινωνικής ψυχιατρικής, δηλαδή της αντιμετώπισης της ψυχιατρικής πάθησης στην κοινότητα, δηλαδή εκεί που μπορείς να συσχετίσεις την ανάπτυξη κοινωνικής διαταραχής με τους κοινωνικούς παράγοντες, έχει δοθεί αποκλειστικά σε ιδιώτες. Και η στόχευση ήταν ακριβώς να μπορέσει να στρακαλιστεί αυτή η δυνατότητα της κοινωνικής και κοινωνικής ψυχιατρικής. Να μπορέσει να συσχετιστεί, να μελετηθεί και να αναδειχθεί ότι αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μετάβαση από την ψυχική υγεία στην ψυχική νόσο είναι οι κοινωνικές συνθήκες. Μόνο ένα απελευθερωμένο, δημόσιο, κρατικό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
που δεν έχει τους περιορισμούς που βάζει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, αλλά και η επιστημονική αστική αντίληψη των παρακάτω, θα μπορούσε να κάνει αυτές τις συσχετίσεις οι οποίες μένουν αυτή τη στιγμή κρυφές. Βέβαια, εξαρτήσει όπως το γεγονά και λόγω της μελέτης που έκανε και ο Έγκελς, αλλά και άλλοι επιστήμονες, άρχισε να συσχετίζεται η ψυχική υγεία, η οποία παλιότερα θεωρούνταν αμαρτία, θεωρούνταν ότι είναι επίδραση δαιμονίων, με τις κοινωνικές συνθήκες. Και αρχίσαμε να κατανοούμε ότι ο γενικός πληθυσμός είναι πολύ πιο ευάλωτος από ό,τι θεωρούσαμε. Δηλαδή, οι ψυχικές ασθένειες δεν αφορούν μια πολύ μικρή ομάδα αποκομμένη από το περιβάλλον, αυτούς που ήταν κλειστούς άσχετα. Πρόσφατες εκτιμήσεις που προκύπτουν ότι οι ψυχικές και οι συμπεριφορικές διαταραχές είναι κοντά στο 1 τέταρτο των ενηλίκων του γενικού πληθυσμού, 25%. Με το 1 τρίτο να λαμβάνει θεραπεία για αυτές και μόλις το 12% από αυτούς η θεραπεία να θεωρείται επαρκής. Είναι αυτό που ανέφερε και συγκεκριμένα ο Σύλλογος του Συμβαίνοντος για τη μεγάλη απόσταση, την ανεπάρκεια ύπαρξη δομών υγείας για να υπάρχει πρόσβαση σε κάποιον. Και λόγω του υψηλού κόστους. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί το κομμάτι δεν αφορά μόνο τις δομές ιδεολογική και πολιτική πάλι που μπορούν να δώσουν οι υπογονιστές, οι φίλοι, το ταξικό κίνημα, αφορά και βαθιά ιδεολογικά κομμάτια. Όπως το κομμάτι των προσδιοριστών. Προσδιοριστές μπορούμε να τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Οι εγγύς προσδιοριστές που αφορούν ατομικές συμπεριφορές του γενικού ατόμου. Δηλαδή η χρυσή αλκοόλ, η παχυσαρκία. Ατομικές συμπεριφορές τις οποίες μπορεί να αλλάξει ο καθένας και συνήθως εκεί η αγωγή υγείας, εκεί η προληπτική, η αστική, η ιατρική προσανατολίζει τις αλλαγές. Υπάρχουν και προσδιοριστές όμως απομακρυσμένα από το κοινωνικό επίπεδο. Αυτοί ασκούν τη συνολικότερη επιρροή και αυτό προκύπτουν να έκθεση σε επιμέρους παράγοντες κινδύνου. Παραδείγματα τέτοιων κοινωνικών προσδιοριστών σε ψυχική υγεία είναι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Το μορφωτικό επίπεδο, η ανεργία, η εργασιακή ανασφάλεια, το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, η έκθεση στη βία, ο πόλεμος, η μετανάστευση, οι δυσμενείς πρώιμες εμπειρίες ζωής και το παιδικό τραύμα, το οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εκδήλωση ψυχοπαθολογίας στην ελληνική ζωή, η πτωχή ποιότητα φαγητού και στέγης, η σύλληψη υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων, η περιορισμένη πρόνοια στις υπηρεσίες υγείας και ένα σωρό άλλων βασικών παραμέτρων. Που ως βασικοί προσδιοριστές όμως έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είναι οι βασικές εκφράσεις κοινωνικής ύπαρξης του ελληνικού καπιταλισμού. Άρα για να προσπαθήσει κανείς να παίρνει σε αυτούς τους προσδιοριστές, ουσιαστικά έρχεται σε σύγκρουση με την αιτία που τις γετάει, τις παράγει και τις αναπαράγει διαρκώς. Γι' αυτό και μια κοινωνική ψυχιατρική μέσα από ΜΚΙΟ, καλά ελεγχόμενη στα πλαίσια αυτής της αστικής πολιτικής επιστημονικής αντίληψης, δεν ακουμπάει τις κοινωνικούς προσδιοριστές παρά μόνο για ακραία πληθυσμένες ομάδες όπως είναι οι Ρωμά, όπως είναι οι πρόσφυγες, αλλά και αυτές για λίγο χρονικό διάστημα με πρακτικό και προγράμμα. Αν ο στόχος τελικά είναι ουσιαστική πρόληψη, και αυτή θα πρέπει να έχουν όλοι άνθρωποι στο μυαλό τους, τότε πρέπει να απευθυνθούμε στη ρίζα του. Στο σύστημα που γεννά τις ταξικές αντιθέσεις, ενώ οι επιμέρους παρεμβάσεις στους οικείς προσδιοριστές πρέπει να γίνονται με κεντρικό σχεδιασμό και ανακατεύθυνση από το κοινωνικό στο ατομικό επίπεδο. Και όχι αντίστροφο όπως γίνεται τώρα με τη διόρθωση της ατομικής ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εφαρμοστούν προληπτικές παρεμβάσεις ικανές να μειώσουν την επίπτωση των ψυχικών νοσημάτων, να βελτιώσουν την έκβασή τους, αλλά και συνολικά το επίπεδο της ψυχικής υγείας του πληθυσμού. Η ψυχική υγεία περισσότερο από κάθε άλλη πλευρά, από άλλες πλευρές της ανθρώπινης υγείας, καθορίζεται από αρκετούς διαφορετικούς παράγοντες. Είναι αυτό το ψυχοκοινωνικό μοντέλο. Βιολογική, ψυχολογική και κοινωνική παράγοντες που αλληλεπιδρούν ώστε τελικά να υπάρχει μια τελική έκβαση στην έκφραση μιας ψυχικής διαταραχής. Η μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην ψυχική υγεία και την εμφάνιση της ψυχικής διαταραχής έχουν και ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Και επιστημονικό και πολιτικό. Δηλαδή, βλέπουμε ακόμα και σήμερα ακόμα περισσότερο, να υπάρχει μια διαμάχη επιστημονική αλλά και κοινωνική μεταξύ ενός διπόλου, που ξεκινάει από τον θετικισμό ως φιλοσοφικό ρεύμα και τον βιολογικό δετερμινισμό, που θεωρώ ότι η ψυχική υγεία και η ανθρώπινη ψυχολογία γίνονται κατανοητές, που δεν μπορούμε να επιδράσουν αυτές, μόνο ως βιολογία. Μέχρι στο άλλο άκρο, ένα χυδαίο μοντερνισμό που σε ακραία μορφή αρνείται την ύπαρξη των ψυχικών διαταραχών και υποστηρίζει πως είναι κοινωνικά κατασκευάσματα. Πώς συμφωνίζει αυτό την ιστορία με το νομοσχέδιο και με τον νόμο για τον γάμο των ομοφύλων, το διαχωρισμό του βιολογικού από το κοινωνικό, για να δικαιολογήσουμε διάφορες προσαρμογές και οικονομικές, αλλά κυρίως ιδεολογικές και φιλοσοφικές. Η βιοψυχοκοινωνική ενότητα της ανθρώπινης σύνταξης διαχωρίζεται επίπλαστα από διάφορα αστικά ρεύματα επιστημονικής σκέψης. Και εκεί θα πρέπει να παρέμβουμε.
οδηγώντας την αποσπασματική κατανοή και εν τέλει αποσπασματική πρόληψη και της θεραπείας, αλλά και της πρόληψης της ψυχικής ασθένειας. Να κρατήσουμε κάτι. Όταν λέμε με βιοψυχοκοινωνική ενότητα, δεν είναι μόνο το βιολογικό με το ψυχολογικό και το κοινωνικό, είναι τρία διαφορετικά πράγματα που πού και πού έστω τυχαία δεν ταιριάζουν. Εννοούμε ότι είναι ενότητα, είναι ένα πράγμα. Η βιολογία μας έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι κοινωνικά κατασκευασμένη. Και η κοινωνικότητά μας ενδράζεται σε μια μοναδική, μα για το ανθρώπινο είδος, βιολογία, που έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά. Και η ψυχολογία είναι μια εσωτερική αναπαράσταση αυτής της ενδυνάμει εξέλιξης αυτής της βιοκοινωνικής ενότητας. Άρα για τον άνθρωπο, δηλαδή να δώσεις το βάρος στο βιολογικό, το οποίο σήμερα με σουρανεί, με πολυμιακές έρευνες εξωτομικευμένες, με απεικόνιση εγκεφάλου, με προσπάθεια να αξιολογήσεις τον καθένα ατομικά, τελικά δεν καταφέρνεις τίποτα, γι' αυτό και τελικά παρόλη τη μεγάλη έρευνα που υπάρχει, η διάγνωση ψυχικής ασθένειας είναι κλινική, με βάση αυτό που βλέπει ο γιατρός, γιατί όλο αυτό το ρεύμα, και αυτό θα το αντιμετωπίσουμε, αυτή την βιοψυχοκοινωνική ενότητα τη διασπά. Και εντάσσοντά τη μέσα σε οικονομικά προτάγματα, ουσιαστικά δεν είναι τη μεγάλη βαρύτητα στο βιολογικό. Εδώ αξίζει μια συζήτηση η οποία έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Και είναι τα όρια μεταξύ του φυσιολογικού και του παθολογικού. Αυτό που πολλές φορές δεν είναι τελικά η κατάθλιψη είναι ο θλιμμένος. Τελικά είμαι βαριά άρρωστος. Πρέπει να δώσω σημασία. Μήπως τελικά είναι θέμα θέλησης να μπορέσω να το ξεπεράσω. Η αλήθεια αυτό είναι το λογικό κομμάτι στο οποίο πρέπει να την παρατεθούμε. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια μέσω της ανάγκης του βιολογικού ματιού, οι έρευνες οικογενειακές, να καλύπτουν το κομμάτι της μελέτης των κοινωνικοπολιτισμικών και διαπροσωπικών παραγόντων. Πολλές φορές ψυχιατρικοποιούνται φυσιολογικές και συναισθηματικές συμπεριφορές. Πολλές φορές άτομα χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, χωρίς ενεργητική κουλτούρα ζωής, χωρίς μια κουλτούρα όπως έχουν οι κομμουνιστές, όπως έχουν άνθρωποι αγωνιστές, που προσπαθούν ενεργητικά μέσα σε ομάδα, μέσα σε υποστηρικτικό πλαίσιο, να ξεπεράσουν δυσκολίες. Πολλές φορές άνθρωποι μοναχικοί, οι οποίοι διευρύνονται, κατευθύνονται και για απλά ήπιες διαταραχές, αγχώδες ή καταδυτικές, ζητώντας ένα μαγικό χάπι. Τελικά τέτοια μαγικά χάπια δεν υπάρχουν. Αυτή η σοβαρή παράληψη όλων αυτών των κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων, για μια φορά αποδεικνύει ακόμα ότι σε μια ταξική κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει ταξική κοινωνία. Κατά τη γνώμη μας, είναι ένα σοβαρό παράγοντα που εμποδίζει να φανεί το μέγεθος της αρνητικής επίδρασης της όξυνσης του καπιταλισμού για τα φτωχά εργατικά στρώματα και θα πρέπει να μπορούμε να το αναδείξουμε. Τελικά, καταλήγουμε και αυτό το σημαντικό κομμάτι ότι η ψυχική υγεία είναι άλλη για τους εργάτες, άλλη για τους εργαζόμενους και άλλη για το κεφάλαιο. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, γιατί στον καπιταλισμό ο αλλότερος χαρακτήρας εργασίας, όταν δεν δουλεύεις ο συλλογικός εργάτης, όλοι εμείς που παράγουμε το προϊόν για να το ιδιοποιηθούμε, αλλά το παράγουμε για κάποιον άλλον, και τελικά με την δικιά του βούληση του σχεδιασμού του κεφαλαίου κατανέμεται και διανέμεται όλο και πιο λίγο, όλο και πιο πενιχρό, όλο καλύπτοντας λιγότερες ανάγκες, όλο μεταφέροντας την ατομική ευθύνη και στην τσέπη μας, όπως λέγαμε πριν, την καλύψη των μοναχών, είναι πηγή της υγείας και αλήθειας. Πριν 150 χρόνια, μάλιστα έλεγε ότι ο εργάτης κατά τη διάρκεια της εργασίας που ήταν διπλής ζερός και καθόλου ευτυχισμένος. Βρίσκουν τον εαυτό του μόνο έξω από την εργασία. Την ώρα της εργασίας του αισθάνεται έξω από τον εαυτό του. Νιώθει άνετα όταν δεν βρίσκεται στη δουλειά του και δεν νιώθει άνετα όταν βρίσκεται στη δουλειά του. Αυτό που είπε μάλιστα πριν 150 χρόνια σήμερα αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα για την ίδια του κεφάλαιου. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το 85% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποστασιοποιημένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους. Δεν είναι ενεργά δεσμευμένοι. Με αποτέλεσμα την απώλεια της παραγωγικότητας που απολογίζεται σε 7-3 δολάρια. Η δέσμευση του εργαζομένου ορίζεται κατά τις επιχειρήσεις και τις επιχειρηματίες. Ως βαθμούς της συναισθηματικής και πνευματικής επένδυσης και σύνδεση στους τόπους της επιχείρησης, έχει ως επιδείξει την καλλιέργεια της ψευδαίσθησης ότι εργοδότης και εργαζομένοι μοιράζουν την ίδια ώρα. Σε πάρα πολλές επιχειρήσεις που δεν αλλάζουν τους τρόπους εργασίας, τι κάνουν, παίρνουν love coaches. Παίρνουν ψυχοθεραπευτές οι οποίοι προσπαθούν να σε πείσουν ότι η πραγματικότητα δεν αλλάζει, αλλάξει την οπτική για τα πράγματα, νιώσει πιο καλά για τον εαυτό σου και στο κάτω-κάτω ότι δεν μπορείς να αποφύγεις, χαλά, να το απολαύσεις. Και εν τέλει, πες έναν ατομικό ανταγωνισμό, πας και υπερπικρίσεις το πιθανό σου για να μπορέσεις να αυξήσεις λίγο το μισθό σου και να νιώσεις λίγο καλύτερα.
Αυτό είναι μια σύγχρονη πρακτική την οποία έρχεται στη χώρα μας και την βλέπουμε διαρκώς. Οι θέσεις που έλεγχονται για την ψυχική υγεία προσπάθησαν να βάλουν κάποιους παράγοντες πολιτικούς, ιδεολογικούς, καθορίζοντας ξεκινάει από τη συλλογιστική της μαρξιστικής αντίληψης, η οποία λέει ότι η ατομική υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα. Επομένως, ως κρατική υποχρέωση πρέπει να δίνεται δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους. Αν δεν δούμε τις παραπάνω αναφορές και συσχετίσουμε με τις αναφορές που έκαναν και οι προηγούμενοι ομιλητές, και για την υπόσχεση και την κοινωνική ερωτή που εκλείπει τέλος, αλλά και για το πολύ χοντρό τρομακτικό παράδειγμα της παιδιατρικής περίθαλψης, θα καταλήξουμε αβίαστα ότι η υγεία ως δικαίωμα λαϊκή ανάγκη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος στο οποίο αυτή η υγεία δίνεται βάση. Η υγεία αποτελεί συνεπώς ένα κατεξοχήν κοινωνικό ζήτημα και δικαίωμα που για να υποποιηθεί απαιτείται η ανατροπή της αξιακής κοινωνίας. Αν συμβεί αυτό το πράγμα, μπορεί να πει βασική προτεραιότητα η πρόληψη σε όλα τα επίπεδα. Το αντίστροφο από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Που το σύστημα είναι νοσοκομείο κεντρικό. Αποκαλυστά βλάβη. Δεν προλαμβάνει βλάβη, γιατί από πατέρα τη βλάβη είναι και πιο κερδοφόρα, γιατί μεσολαβούν μηχανήματα, μεσολαβούν φαρμακευτικές εταιρείες. Γι' αυτό και καταλήγουν υπό το πάνω φροντίδα υγείας. Και πρωτογενές, για να μην εκδηλωθεί η ψυχική ασθένεια, και δευτερογενές, για να προλάβει υποτροπές, αλλά και τριτογενές, για να προλάβει αναπηρίες. Και να γίνονται διασυνδεδεμένοι με όλους τους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας, σχολείο, πανεπιστήμιο, στρατό, εργασιακή χώρα, οικογένεια. Αυτό για να συμβεί πρέπει να παίξει μια θέση για την διάρθρωση και για το σύστημα υγείας. Δεν τα λέμε σύστημα, μιλάμε για ένα ιδιαίο, μια ενιαία συνάρθρωση δομών, η οποία να επιτελεί τον ίδιο σκοπό. Είναι παρατήρηση που είναι και στην εισήγηση του Σύλλογου Σιδέρη ότι όλο αυτό το συνομφύλευμα από σκόρπιες δομές, ΜΚΙΟ, ιδιωτικές, εκκλησία κλπ. Δεν μπορεί να είναι σύστημα. Δεν έχουν την ίδια αντίληψη. Δεν υπήρχε τον ίδιο σκοπό. Προσπαθούν να συγκρατήσουν τη μεγάλη χειροτέρευση. Και επειδή έχουν φτάσει σε χειραίο επίπεδο ιδεολογικής επίθεσης, ακόμα και το πρόβλημα των ναρκωτικών. Γιατί στον νόμο για την ψυχική υγεία εντάσσεται μέσα και η κατάρρευση του ΚΕΘΕΑ, η κατάρρευση των μονάδων πρόληψης, πρωτοβάθμιας πρόληψης όπως είναι η σχεδία εδώ στα ΓΕΕ. Ένα κατεξοχήν πρόβλημα κοινωνικό που είναι η χρήση των ουσιών. Το ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως χρόνια αυτοπροκαλούμενη υποτροπιά ως γνώση. Τονίζοντας απόλυτα το βιολογικό κομμάτι, λέγοντας ότι είναι ατομική ευθύνη γιατί είναι αυτοπροκαλούμενη και ότι είναι υποτροπιάζουσα, δηλαδή δεν μπορείς να ξεκινήσεις ποτέ από αυτή. Και στη βάση αυτής της λογικής θέλει να κλείσει τα στενά γράμματα. Καταλώνεις τον πυρήνα της αντίληψής μας για προώθηση των ιδεών για ένα τέτοιο σύστημα υγείας που περιγράψαμε, είναι πραγματικά η ιδεολογική αντεπίθεση με όλους τους όρους. Σε ένα τέτοιο σύστημα περισσομιγείας που θα αντιμετωπίσει σε επίπεδο πρόληψης και την πρώτη ρόλο θα παίζει το κέντρο ψυχικής υγείας, κέντρο θα είναι η παιδική και θρηπτική ηλικία, όπως η Σοβιετική Ένωση που τα προνομιούν κατάξει τα παιδιά που είναι ο σύντροφος του Ρ. Θα υπάρχουν κλίνες βέβαια για την αντιμετώπιση οξιών περιστατικών και ειδικών ασθενειών που χρειάζονται νοσηλεία, αποκατάσταση κοινωνική παντάταξη με ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευση και εργασία και όχι με διάφορου σκίσει με ΜΚΟ οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν σε ξένα προγράμματα κάποιο ψυχικό ασθενή, να καθαρίσει το ΙΚΑ του νομού Ιωαννίνου ή κάποιε άλλε επιχειρήσει σε αντίξωε συνθήκε για ανθρώπου με τέτοιε παθήσει. Ήξερο έγινε εκδομιακέ δομέ φροντίδα ενταγμένε στο ενιαίο κρατικό δημόσιο σύστημα υγείας, δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και πάνω απ' όλα κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και είναι η βασική δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις. Δεν έχουμε ανεσιολόγους, δεν έχουμε θετικολόγους. Με κεντρικό σχεδιασμό, παραγωγή όλων εκείνων των ειδικοτήτων, επιστημών που χρειάζονται για να μπορούσαν να στελεχώσουν ένα τέτοιο σύστημα υγείας. Επειδή και εμάς κομμουνιστές, ο άνθρωπος δεν είναι παθητικός δε της πραγματικότητας, η θεωρία της αντανάκλασης λέει ότι ο άνθρωπος είναι ενεργητικός μετασχηματιστής της πραγματικότητας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ψυχοπροφυλακτικό από την ενεργητική συμμετοχή στην πολιτική και την κοινωνική ζωή. Το 99 στον Κομπαρδινό Ιγκοσλαβία έγινε μια μελέτη για τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης μετά τους βομβαρδισμούς και μελέτες για τον πληθυσμό που ήταν πάνω στις γέφυρες και τον βομβαρδίζεται και αφήνοντας τα καταφύγια. Ποιοι λένε ότι είχαν λιγότερες αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, αυτοί που ήταν πάνω ή κάτω. Αυτή που ήταν πάνω στη γέφυρα. Συμπόρευση με τον Μουμόη, καλούς αγώνες.